samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Προφανώς και υπάρχουν δυσλειτουργίες μέσα στην Ένωση. Προφανώς και υπάρχουν απαράδεκτα συμβούλια. Τα έχουμε πει τόσο καιρό και νομίζω και μαζί τα έχουμε πει αυτά. Και... Αλλά είναι τώρα ώρα να λέμε αυτά τα πράγματα. Εδώ τα έχουμε πει από ροδιοφόνου, τα έχουμε πει από τη Γενική Συνέλευση, από το μικρόφωνο της Γενικής Συνέλευσης, τα έχουμε γράψει. Έχουμε απειληθεί ότι θα πάμε στον εισαγγελέα από κάποιους προέδρους που θεωρούσαν ότι θύχτηκαν. Και ευτυχώς για τους ίδιους που δεν πήγαν. Γιατί αν πήγαινε θα ήταν διαφορετικά. Μήπως, αλλά αυτή τη στιγμή μήπως, δεν θα... είναι ώρα να πούμε τέτοια πράγματα. Ναι, ίσως δεν ξέρω αν είναι ώρα να πούμε τέτοια πράγματα. Πάντως όλη αυτή η κακή διαχείριση, πολλοί κόσμος και μέσα και εκτός της Ένωσης καταλογίζουν στα διοικητικά συμβούλια μέχρι σήμερα μια κακοδιαχείριση. Πρώτος εγώ. Όταν λέμε κακοδιαχείριση βέβαια να το ξεχωρίζουμε γιατί δεν μπορούμε να... Μια κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά... Ναι, έχετε δίκιο και πρέπει να είμαι εγώ ξεκάθαρος. Μια κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά στην προβολή και στην προώθηση του προϊόντος. Και όχι μόνο. Έτσι, σε αυτό δεν μπαίνω σε... Εγώ τουλάχιστον προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν μπαίνω σε κάτι άλλο. Ενώ αυτό είναι μια κακή διαχείριση management σε ό,τι αφορά στο προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Αν θα μπορούσε, εδώ και χρόνια. Γιατί δεν έχει αλλάξει. Με ποιανού ευθύνη δεν έχει αλλάξει. Κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα μαζί με εσάς κύριε Γεωργίου, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία τα έχετε βάλει και εσείς στο παρελθόν, αλλά τα έχετε δεχτεί και εσείς φαντάζομαι. Ναι, εγώ δεν έχω διοικήσει κύριε Σβαρνιά, αλλά εν πάση περιπτώσει... Όχι, τα έχετε δεχτεί όμως ως ενεργό μέλος της Ένωσης, από αυτή την έννοια έτσι. Το αποδέχομαι ως μέλος 7 συναπτών ετών, ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης, έτσι. Ότι δεν κατάφερα, αυτό που μπορεί να μου προσάψει κάποιος είναι ότι δεν κατάφερα να ανατρέψω κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις. Δεκτό, το αποδέχομαι, αλλά από εκεί πέρα ούτε διοίκηση άσκησα, έτσι. Ναι, όχι, δεν είναι προσωπικό, το ξαναλέω, δεν είναι προσωπικό το ερώτημα, αλλά παραμένει το ερώτημα και είναι ερώτημα χρόνων. Δηλαδή, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δυστυχώς η Ένωση έχει βαρύδια. Έχει βαρύδια από τότε που δημιουργήθηκε. Τι βαρύδια, κομματικά βαρύδια. Προφανώς κομματικά βαρύδια. Και κομματικά βαρύδια και προσωπικά από ανθρώπους που, λυπάμαι που το λέω, δεν ήταν σε θέση να μπουν στα παπούτσια της Ένωσης. Δεν είχαν το ειδικό βάρος, δεν είχαν τις γνώσεις. Εκεί όμως όταν χρειάστηκε πριν από 10 ακριβώς χρόνια, τον Ιούλιο του 2002, 10 ακριβώς χρόνια συμπληρώσαμε φέτος, να πληρώσουμε και να ακριβοπληρώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τον ειδικό, μια που εμείς δεν ξέραμε, τον κύριο Χριστοφορίδη, αν θυμάσαι. Βεβαίως. Μια σκανδαλώδηση για την εποχή σύμβαση. Ναι. Υπό την έννοια ότι σκανδάλιζε όχι ο τρόπος που έγινε η σύμβαση, σκανδάλιζε το ποσό της αμοιβής. Ξέρετε πολύ καλά ότι ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τα πτυχία ή οτιδήποτε άλλο μας παρουσίαζε, ώστε να επιδοτηθεί η Ένωση από τον ΟΑΕΔ με ένα ποσό. Ένα ποσοστό μάλλον επί του μισθού του, όπως γίνεται με άλλους πτυχιούχους που δουλεύουν στην Ένωση. Να. Έτσι, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά σας είπα και πάλι ότι δεν είναι ώρα τώρα να καθίσουμε, να ξαναθυμηθούμε όλα τα παλιά, δηλαδή αν πούμε να τα θυμηθούμε, θα μπορούσατε να με καλέσετε να μιλήσουμε για ώρες, έτσι, να κάνουμε μια ειδική εκπομπή μόνο και μόνο για αυτό. Ναι, αλλά... κοιτάξτε όμως, γίνεται η αναφορά, το επισημαίνω, γιατί όλο αυτό τώρα περί αναγκαστικότητας και η εξέλιξη που υπάρχει με την ίδρυση του ιδιωτικού εινοποιείου έχει ξαναφέρει το θέμα στην δημοσιότητα και υπάρχει πολλοίς κόσμος και μέλη της Ένωσης τα οποία καταλογίζουν αυτές τις ευθύνες. Άλλωστε, χαρακτηριστικό είναι ότι χθες στην συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια ήταν ελάχιστη η παραγωγή μέλη της Ένωσης. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς ναι, θα έπρεπε να ήμασταν περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε μια γενική απεργία που γίνεται με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις που μας διοικούν τα τελευταία χρόνια, πάλι λίγοι βγαίνουμε στους δρόμους. Συμφωνώ. Σαν απάντηση το φαίνω τώρα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι όντως ήμασταν λίγοι. Ήμασταν λίγοι, αλλά δεν βαριέστε. Δεν πειράζει. Ας έχουμε τουλάχιστον την ανοχή, η Ένωση μάλλον, ας έχει την ανοχή όλων των παραγωγών που έχει δυσαρεστήσει. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.